εικόνες ανήπο της καταστροφής αποκαλύπτονται με το πρώτο φως της ημέρας στο Χάρκοβο. Μετά τους ολονύκτιους σφοδρούς βομβαρδισμούς, κατοικημένες περιοχές ισοπεδώθηκαν. Ανατολικότερα, η Βολνοβάχα δεν υπάρχει πια. Τα κτίρια στέκονται σαν κουφάρια και οι κάτοικοι βρίσκονται στα καταφύγια, καθώς οι μάχες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζονται. Το Κρεμλίνο διαμηνύει ότι θα μπορούσε να πάρει τον πλήρη έλεγχο των μεγάλων ουκρανικών πόλεων. Высших должностных лиц США и ЕС, Салливана и Борреля, о том, что, дескать, Путин разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в городах, включая Киев. Якобы в связи с этим он, Путин, увеличивает количество целей, на которые нападает и пытается нанести ущерб каждой части. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί ότι είναι θέμα χρόνου ρωσικές ρουκέτες να πλήξουν εδάφη του ΝΑΤΟ. И зараз я повторю знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО. Να ντομίφκη γρομαντιάν κραίν ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου έρχονται μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σε ουκρανική βάση εκπαίδευσης περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με το Κίεβο, ο ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 35 άνθρωποι. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκαν ξένοι μισθοφόροι στη στρατιωτική βάση Γιαβορίβ. Με αποτέλεσμα ουδάρα, ονιστόζονται 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено. Ο δήμαρχος του Ιρπίν στα περίχωρα του Κιέβου, που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών βομβαρδισμών τις τελευταίες ημέρες, λέει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ακόμη υπό τον έλεγχό τους στην περιοχή. На сьогоднішній день приблизно до 10 тисяч людей, я думаю, вже менше, залишилось в Ірпіні, але вони не хочуть покидати наше місто. На сьогоднішній день 70% нашого міста – це українська територія, і там українці, а 30% там є російські загарбники. Але ми робимо все для того, щоб на 100% звільнити наше місто. Στις παρυφές του Ιρπίν, οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιστέκονται. Νοτιότερα, σφοδρούς βομβαρδισμούς δέχεται και το Μικολάιβ. Ένα σχολείο καταστρέφεται ολοσχερός. There's been some heavy fighting to the east of Mykolaiv. In fact, we're told that Russian forces are probably about 20 kilometers from this site where I'm standing now. This is one of the main hospitals. Overnight there was some shelling. 53 people were injured, including 7 children. Οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών σε νέα ενημέρωσή τους αναφέρουν ότι οι Ρώσοι προχώρησαν σε αμφίβια απόβαση στην περιοχή της Αζοφικής. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, η Ρωσία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό των Ουκρανικών αρχών στη Μαύρη Θάλασσα, ουσιαστικά αποκόπτοντας τη χώρα από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Σύνδεση τώρα με την Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Γνατίου.